Δεν το είδα, κύριε Σπύρο. Όλοι παίρνουν. Εντάξει, μην αγχώνεσαι. Κάνε ένα. Κάνε ένα άλλο. Μην βάζει τίποτα. Έλα, μην τον αποβάλλω. Και όχι να βάλω εγώ. Άντε ρε Γιωργάκη. Μπράβο, Γιώργο. Οπ. Εκ. Συγγνώμη, σου είσαι νίντζα, είσαι πραγόρι. Είπαμε να βοηθήσουμε μια κατάσταση, αλλά... Σας είπε, κύριε Σπύρο. Μας έκανες χάλια εδώ πέρα, σε παρακαλώ. Εντάξει, να σας πω τώρα. Πήγαινε πίσω. Κύριε Σπύρο, εντάξει, Γιώργο, εντάξει, συγγνώμη για τον τρόπο μου, συγγνώμη, εντάξει, δεν το έκανα. Τι γίνεται ρε παιδιά, τι γίνεται, εδώ έχει και πισίνα. Να βγω στα πρατσάκια. Να σου πω. Φ***γες νύστης. Άλασε και το κουβερλί. Λοιπόν, ένα καφέ ρε πισω, μια με το αλάτι, μια αυτό. Το αλάτι το ρούφιξε. Είναι μια ψηλή. Ο άνθρωπος λέει, τέλειωσε λέει το οικονομικό. Εκεί κοίτατε. Φασίνα μου. Αντιδράσεις καλά πάντως. Πώς τον είπες. Σφουγγαρέζος. Ο Σφουγγαρέζος, καλό. Σφουγγαρέζος, τι να κάνω. Να σου πω κάτι, πολύ, δηλαδή, αντέδρασες πολύ νορμάλ, εγώ θα ρίχνω πολύ περισσότερα πινελίκια από σένα, δηλαδή 2-3 μακ... καλά μου, εντάξει, τους άλλους μετά όταν... Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα πρέπει πάντα, δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα δεν είναι εντυπωσιάστηκες γιατί στο συγκεκριμένο μαγαζί πρέπει να είναι άθλιος πάντα ο καφές. Όχι ρε, είναι από τους καλύτερους καφές. Εγώ θεωρώ ότι είναι άθλιος ο καφές, γιατί όταν σου φέρνει ο άλλος με τα λάδι το καφέ και δεν αντέδρας πολύ, πρέπει να σου συνηθισμένο να πεις κάποια καφέ. Είναι καραβίσιος. Πρόσεξε, δεν έδειξε κάποια πράγματα. Μου είπανε είναι ένα παιδί για το, για το Γιώργο. Ναι. Γιώργο δεν το λέω. Γιώργος Παρουριάς, ναι. Ναι, λέει είναι καινούριος, είναι φίλος ενός, το παιδί ενός φίλου τους, κατάλαβες παιδί στο μαγαζί. Και ότι έχει τελειώσει το οικονομικό, ασοαέτη μου λένε αυτά και δεν βρίσκει δουλειά και τον πήραν εκεί, εντάξει τώρα εγώ σηκώνα πήγα να πιω ένα καφέ, έρχεται εκεί πέρα. Τι είναι αυτό, λέω με τα οικονομικά που δεν ξέρω πώς τα μάζεσαι, σαν τον καφέ, αδερφέ. Ήταν δίπλα το αλάτι με τη ζάχαρη. Ξέρετε, δεν ήμουν σε φάση ακόμα. Είσαι λίγο μανουριασμένος εσύ. Ναι, ήμουν λίγο νίντζα. Γιατί? Γιατί ξυπνάς το πρωί πάντα, όταν ξυπνάς το πρωί είσαι λίγο τσαντιλάς. Όχι, όχι, είμαι μια χαρά. Απλά από το πρωί ασχολιόμουν με φορείες, με λογιστές, με δικηγόρους και τέτοια. Α, χθες έγινε. Και δεν είχα πιει ακόμα τον καφέ μου, οπότε βγήκα από το σκάφος κερατωμένος, να πούμε, και με ένα ελαφρύ μπούκωμα και πήγα πιο ένα καφέ. Ήταν όλοι μαζεμένοι μετά, να δεις τι ακούσαν αυτοί. Σου λέω καλά, συνεννοηθήκατε με τον Μπουκαρέζο, να μου κάνετε με ένα πλάκα. Πες τον Χριστιανέ μου να το κάνω. Ο καφές το στοχίσαν όλο πάνω το καφέ, έγινε. Όχι, δεν έχεις το καφέ, έβαλε το δίσκο με τους καφές και έριξε τα νερά. Όλα πάνω σου. Οπότε ξαναπήγες πάλι στο σκάφος να αλλάξεις. Στο χώρο, πετάχτηκα, είμαι αδιάβροχος, αδερφέ μου, μπάσεις. Απ' τα λέπια. Πώς αισθάνεσαι, φίλε μου, από εκεί? Ωραία, μια χαρά. Είδες. Είναι λίγο πιο σκληρή. Είναι πιο θέλεις να έρθεις από εδώ. Παρακαλώ, μια μικρή αλλαγή. Και όλοι στη θέση μας. Άλλη αίσθηση και άλλη οπτική. Που είναι καλύτερα από μένα. Μου αρέσει, ταιριάζετε τελικά. Ταιριάζουμε. Να παντρευτούμε, έτσι. Όχι, παντρευτήκατε. Ίσως να μην ταιριάζετε και μετά το γάμο και αυτά έχετε ταιριάξει. Σας βοήθησε και το πρωινό. Λες, ναι. Να ταιριάξουμε ακόμα περισσότερο. Δεν ξέρεις, το έχετε δει καμιά φορά άνθρωποι που είναι συνέχεια μαζί και ζουν μαζί και αρχίζει όλα αυτά. Αρχίζει και μοιάζει. Ναι. Και τι να μοιάζει ακόμα τη Φέη, δηλαδή. Πώς. Δεν ξέρω. Μου φαίνεται ότι μεγαλώνει το στήθος σου. Και η Φέη πρέπει να αρχίσει να ξυρίζεται. Πώς θα το πάρω. Είπε ότι πρέπει να ξυρίζεσαι. Για πες για την παράσταση. Η παράσταση, δόξα τω Θεώ, ακόμα πάμε γερά. Συζητάμε τώρα να δούμε αν θα πάμε και περιοδία το καλοκαίρι, αν θα υπάρχει χώρα. Μπορούμε να τους πρότεινα να πάμε στη Γερμανία περιοδία. Σε ποια γλώσσα να παίζετε? Και στα γερμανικά. Ζείτε παιδες Ελλήνων, πώς είναι στα γερμανικά εσύ που ξέρεις? Δεν ξέρω γερμανικά. Λέμε τώρα. Κι εγώ έκανα πολλά χρόνια γερμανικά, αλλά δεν μιλάω λέξη. Έκανες γερμανικά, αλήθεια? Έκανα πόσα, 5 χρόνια. Το έχεις προβλέψει από τότε ότι κάποια στιγμή μπορεί να γίνουμε επαρχία? Το έχει προβλέψει μάλλον η μητέρα μου. Α. Αλλά δεν μάσησα. Και δεν έμαθες τίποτα? Τίποτα. Δεν θυμάμαι ουσιαστικά τίποτα. Τώρα, άμα αρχίσω να ασχολούμαι, μπορεί να θυμηθώ από τη σταδιακά. Δεν ασχολείσαι, νομίζω. Μαζί με τα μαθήματα που κάνεις φωνητικής κτλ. Ναι. Τα γερμανικά πιο χρήσιμα θα σου φάνω, νομίζω. Ναι. Θα άλλαζες ποτέ χώρα? Δεν ξέρω, δεν νομίζω όμως. Δεν είμαι τέτοιος τύπος.
Θα άλλαζα όμως πολύ εύκολα, θα έφευγα από την πόλη. Σε ποιο νησί, αν ιδανικά σου λέγανε να μείνεις σε ένα νησί, επειδή τα έχεις γυρίσει όλα με το σκαφάκι σου? Όλα δεν τα έχω γυρίσει, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε ότι στο Αιγαίο, ας πούμε, είναι 2.200. Ναι, παιδί μου, πολλά δεν έχεις γυρίσει. Και βραχονησίδες μας. Έχουμε και πολλά από τα Σε ποιο από αυτά που έχεις γυρίσει, λοιπόν, θα ήθελες να μπορούσες να μείνεις? Θα μπορούσα να μείνω πολύ εύκολα στην Ικαρία, στην Πάτμο, ίσως στη Σάμο. Α, είσαι το Δωδεκανήσιο, εσύ, ε? Το Δωδεκανήσιο, ναι, γιατί από εκεί εκπαιδεύτηκα. Στους Αρκείους οπωσδήποτε. Αν και είναι μικρό νησί, αλλά έχω ένα πάρα πολύ καλό μου φίλο εκεί, οπότε δεν θα με πείραζε καθόλου να μένω. Ποιος είναι? Ο Τρύπας. Τι εννοείς? Έτσι είναι το όνομά του. Το παρατσούκλι του που του έχει μείνει και σαν όνομα. Τα Βερνιάρης αυτός. Γιατί το λένε Τρύπα? Και τα Βερνιάρης. Γιατί το λένε Τρύπα? Γιατί Μανολιό, θα πω την ιστορία, δεν πειράζει. Όταν ήταν μικρός, μένανε σε πέτρινα σπιτάκια πάνω ψηλά στο γυμνό, στο λόφο, στο πιο ψηλό λόφο, ας πούμε, του νησιού. Μικρό είναι το νησί, τώρα μένουν 40 άνθρωποι, το καλοκαίρι είναι 44, το χειμώνα είναι καμιά 19-20. Οπότε το πάτωμα ήταν πολλά παιδιά, 7 όπως ήταν οικογένεια, ξέρω εγώ. Το πάτωμα ήταν χώμα, όταν έβρεχε είχε νερά μέσα. Και έπαιρνε από τον πατέρα του την αρίδα, το χειροκίνητο τρυπάνι, και άνοιγε τρύπες το πιτσιρίκι για να φύγουν τα νερά με το μυαλό. Αγάπη μου. Και έμεινε τρύπας. Τον βγάλαν τρύπα τον τρύπα. Και έμεινε τρύπας. Τα φιλιά μας, αν τα μας φιλιά μας τον τρύπα. Και σε όλο το νησί. Ωραία. Σε όλο το νησί, ναι. Να σου πω τώρα, επειδή σε βλέπουμε σε μια βάση σε λίγο αισιόδοξο σήμερα. Συνήθως σε βλέπω πιο αισιόδοξο. Τι λες, ρε, μια χαρά. Καλά, εντάξει, δεν σε βλέπω τίποτα, ρε Σωτήρη. Ναι. Απλά δεν είναι η αισιοδοξία πλέον, πηγάζει μόνο από εκεί. Μόνο από αυτή τη φάση πρέπει να απεγκλωβιστούμε. Είμαστε ακόμα εγκλωβισμένοι. Πώς? Στα λεφτά. Για δείξε μας τον τρόπο. Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς λεφτά. Η αποκέντρωση, λες. Ναι, επιστροφή στη φύση και στα χωριά μας. Ναι, έτσι. Και να αρχίσουμε να κάνουμε ξανά κανονικά πράγματα φυσιολογικά. Και όχι όλα αυτά. Εσύ δεν φαντάζομαι ποτέ πάντως. Δεν σε έχω από τους τύπους που έκανες εξαλώτες ή χάλαγες περισσότερα λεφτά από ό,τι θα έπρεπε ή οτιδήποτε άλλο. Όχι, δεν εσύ είναι. Πρέπει να είσαι πάντα μαζεμένος. Όχι, αλλά ζώντας στην πόλη, αναγκάζεσαι. Δηλαδή, να ήταν σήμερα να έρθω εδώ. Δεν έβαλα τα καλά μου. Ναι, κοίτα, αυτό το κουστούμάκι πώς το, δηλαδή, εντάξει. Αυτό το κουστούμάκι πρέπει να το έχω ξαναβάλει όταν έχω έρθει σε εσάς πέρσι και ξέρεις αυτό. Γιατί έχει τον τύπο που είναι έτοιμος να πυροβολήσει, ωραία, σημαδεύει, οπότε το κάνω συνδυασμός. Η παράσταση, λοιπόν, ξαναγυρνάμε στην παράσταση. Όχι, για να το κλείσουμε, μέχρι πότε θα υπάρχει παράσταση? Παράσταση σίγουρα μέχρι την Κυριακή των Βαΐων, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Μετά θα συνεχίσουμε μάλλον για κανένα μήνα εδώ στην Αθήνα. Και φιλοδοξούμε να περιοδεύσουμε, ωραία, το καλοκαίρι, γιατί είναι, επαναλαμβάνω, μια πολύ ωραία πολιτική επιθεώρηση. Προσυπογράφω την αποδοχή, έχω γελάσει πολύ. Γαργαλεύει όλα αυτά που μας συμβαίνουν και ίσως και το λόγο για τον οποίο μας συμβαίνουν, και ίσως μας βάλει και κάποιο φυτίλι να σκεφτούμε μήπως ήρθε η ώρα επιτέλους λίγο να αλλάξουμε κι εμείς, γιατί αν δεν αλλάξουμε εμείς δεν νομίζω ότι θα αλλάξει τίποτα. Εγώ θέλω να σου ευχηθώ να συνεχίσεις να είσαι κοντά στα δύο σου φύ, τα αγαπημένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τους φίλους και τη φύση. Σας ευχαριστώ.